αφήνοντας πίσω το παιχνίδι και την νίκη με 2-1 σε βάρος της Επισκοπής, στον Ολυμπιακό Βόλο επικεντρώνουν την προσοχή τους στο πώς η ομάδα θα παρουσιάζεται όπως και γίνεται πλέον ολοένα και καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και στο πώς θα βελτιώσουν τα κακώς κείμενα ώστε να παρουσιαστούν δυνατοί ενώπιον των αγώνων play-off. Φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες, δεν την είδαμε. Πόσα μπορεί 5-6 κλασικές ευκαιρίες και πιστεύω ότι έπρεπε το παιχνίδι να καθαρίζουμε στο πρώτο μήχρο. Να μπούμε με περισσότερους βαθμούς στα play-off γιατί έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας και πρέπει να διεκδικήσουμε πάση θυσία την άνοδο. Τέσσερις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσαν στο παιχνίδι με την Επισκοπή η Κώστας Καπετάνος, Παναγιώτης Κατσιαρός και Λευτέρης Γιαλούσης. Οι εν λόγω παίκτες θα κληθούν να εκτίσουν την ποινή μιας αγωνιστικής και οι τρεις πάντως θα δηλωθούν να απουσιάσουν από το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Βίζαντα στα Μέγαρα. Από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα απουσιάσει και ο Γιάννης Κατσίκης, ο οποίος έχει δηλωθεί επίσης να εκτίσει την ποινή του. Όλοι τους στο μεταξύ θα είναι διαθέσιμοι στα play-off, ενώ οι τρεις πρώτοι θα αγωνιστούν κανονικά και στο μάτς του Σαββάτου κόντρα στον Αχαρναϊκό. Ο Καράς θα συνεχίσει να φοράει το κολάρο για μερικές ημέρες, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις, καθώς θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αναρρώσει, τη στιγμή μάλιστα που του τοποθετήθηκαν ράματα στο μέτωπο. Το πιθανότερο είναι ο ποδοσφαιριστής να χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περίοδου.